Σε απόγνωση βρίσκονται πλέον χιλιάδες κτηνοτρόφοι στη χώρα μετά την εξάπλωση της ευλογιάς των εγωπροβάτων και τις νέες απαγορεύσεις που τέθηκαν σε ισχύ. Με δεδομένο ότι ο ιός της ευλογιάς των προβάτων διατηρείται στο περιβάλλον για 6 μήνες, κτηνοτρόφοι εκφράζουν αμφιβολίες τους για το κατά πόσο θα έχει λυθεί το πρόβλημα σε 10 ημέρες όσο θα διαρκέσουν τα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο. Η ευλογιά αυτή τη στιγμή σχεδόν έχει φτάσει σε όλη τη χώρα. Έχει γεμίσει όλη η Ελλάδα. Οι μόνοι που το πληρώνουν είναι οι κτηνοτρόφοι, ειδικά η Θεσσαλία, η καταστραμμένη Θεσσαλία μετά τις πλημμύρες. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως έχουν μείνει χιλιάδες αρνιά αδιάθετα, τα έχουμε στους στάβλους μέσα. Η καταστροφή είναι τεράστια. Ζωοτροφές στο κράτος δεν μας βοήθησαν μέχρι σήμερα. Σε ό,τι έχουμε ζητήσει τα έχουν απορρίψει όλα. Οπότε από εδώ και πέρα είναι έξοδος από το επάγγελμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Η καταστροφή είναι τεράστια. Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο αυτό το κακό. Αντέξαμε την πλημμύρα, αντέξαμε την Πανόλη, αυτό δεν θα το αντέξουμε. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Ο αντιπρόσωπος Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας Ζήσης Παρλίτσης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια για την αδικαιολόγητη αδράνεια που παρατηρείται από την πολιτεία και τις αρμόδιες αρχές στην αντιμετώπιση των πρόσφατων κρίσεων ζωονόσων που πλήττουν τον κτηνοτροφικό κλάδο. Έχουν μείνει τα αρνιά και τα πρόβατα στις μονάδες μας. Είναι αδιάθετα. Πόσο να αντέξουμε εμείς από τη στιγμή έχουν αδειάσει αποθήκες από ζωοτροφές όλων των κτηνοτρόφων σε όλη τη χώρα. Πρέπει να πάρουν μέτρα άμεσα. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν θα υπάρξει προβατίνα και αρνή σε όλη τη χώρα. Δηλαδή αυτό το που γίνεται τώρα. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες από όλους. Από όλους τους που, οι οποίοι έφεραν αυτή την κατάσταση με αυτές τις ασθένειες. Κάτι πρέπει να γίνει άμεσα, εδώ και τώρα. Όπως σημείωσε ο κ. Παρλίτσης, τα αμνοερήφια που προορίζονταν για σφαγή παραμένουν αδιάθετα, ενώ το εισόδημα των κτηνοτρόφων έχει εξαφανιστεί, οδηγώντας πολλές μονάδες σε οικονομική κατάρρευση. Η Θεσσαλία αυτή τη στιγμή έχει χάσει 105.000 από τον Ντάνιελ και από την Πανόλη. Αν συνεχιστεί αυτό με την ευλογιά, θα μιλάμε για τεράστια νούμερα. Πόσο να αντέξει, όχι μόνο η Θεσσαλία, και όλη η Ελλάδα. Η καταστροφή είναι τεράστια. Αλλά και ο κτηνοτρόφος, πόσο άλλο θα αντέξει, γιατί ο μόνος που πληρώνει αυτή την ιστορία είναι ο κτηνοτρόφος. Ούτε ο έμπορος θα πάει κάτι, κανένας δεν θα πάει. Ο μόνος που θα την πληρώσει είναι ο κτηνοτρόφος, ο οποίος με νύχια και με δόντια κοιτάει να κρατήσει το κοπάδι του την τελευταία χρονιά, με τόσα κακά που έχουν συμβεί στην κτηνοτροφία.